Ειδικό φαινόμενο το παιδιό Ίντιγκο εστιάζεται στα παιδιά του 83. Πρώτος ο ερευνητής και συγγραφέας Γιάννης Φουράκης εξέφρασε τη θεωρία αυτή τονίζοντας ότι 98 Ελληνόπουλα που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 83 είναι θυγατέρες και ή αρχαίων Ελλήνων ημίθεων και ηρώων. Ο Φουράκης αποσαφηνίζει πως εκείνη την εποχή παρατηρήθηκε ένα γεγονός που σχετίζεται με τον ερχομό κοσμικής ακτινοβολίας που πραγματοποιείται κάθε 343 έτη με αποκλειστικό επίκεντρο των επιρροών και επιδράσεών της στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο. Πάνε να μας πείσουν ότι αυτό που και με πολλούς τρόπους, γιατί ζούμε σε πονηρές εποχές, βλέπετε ότι προσπαθούν να μας υποβάλλουν, ότι το πεπρωμένο τρόπο τεινά του ανθρώπου είτε είναι γραμμένο κάπου ή κάπου επηρεάζεται από τα άστρα ή άλλους εξωγήινους παράγοντες ή παράγοντες που δεν γνωρίζουμε. Είναι αυτό δηλαδή που λέμε αποκρυφισμός. Αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο. Δηλαδή όλη η ιστορία αυτή είναι αυθαίρετη, επιστημονικά είναι αυθαίρετο. Περίφημα ερωτηματολόγια εστάλησαν από την Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών πριν μερικά χρόνια σε παιδιά που γεννήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο. Το ερωτηματολόγιο είχε τίτλο «Διευρωπαϊκό πρόγραμμα βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προάγουν τη σωματική υγεία». Λίγα χρόνια αργότερα, με τη δημοσίευση του θέματος, δημιουργήθηκε σάλλος για αυτά τα ερωτηματολόγια, αφού τα αποτελέσματα της έρευνας εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, ενώ πολλοί ήταν οι γονείς που θεώρησαν ότι έχουν χαρισματικά παιδιά. Δεν έλειψαν ωστόσο ίχνη παραπώνων από γονείς για περίεργες ενοχλήσεις από μυστικές υπηρεσίες και παραθρησκευτικές οργανώσεις που αναζητούσαν αυτά τα παιδιά. Κρύβεται όμως πίσω από όλα αυτά, ποιοι κρύβονται πίσω από τα ερωτηματολόγια, τι παιχνίδια παίζονται στο βωμό των χαρισματικών αυτών παιδιών και ποια συμφέροντα υπηρετούνται.